τέταρτο τάκλιν. Πέμπτη και προτελευταία προσπάθεια για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Κέρδισε τουλάχιστον. Οι επόπτες σηκώσαν τη σημαία ψηλά, είναι πετυχημένο, το σκορ γίνεται 0-6. Πολύ δυνατό τάκλιν για την ΑΕΚ. Τρίτο τάκλιν στο κέντρο του γήπεδου. Πολύ καλή διέστηση για την ομάδα της Λοκομοτίβ. Μια έξυπνη πάσα που τελικά τέταρτο σάικ. Όπου παίρνουν την μπάλα λίγο πριν την try zone τους, βγάζουν μια σωστή άμυνα και ξεκινάνε τώρα από το 0 να χτίσουν μια επίθεση. Μοτίβ μετά το κλέψιμο της μπάλας, κερδίζει το πρώτο της tackling στα 5 μέτρα try zone και είναι πολύ κοντά στην επίτευξη του δεύτερου try. Το σκορ και οι δύο υπόπτες σηκώνουν τη σημαία οριζόντια και έτσι το σκορ γίνεται 0-12. Ένα κακό play αυτή τη σημαία του Λοκομοτίβ, δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να κλέψει την μπάλα 20 μέτρα του try zone. Μια φοβερή διήσυση από τον Τζορ. Πετυχημένο λοιπόν το conversion, η μετατροπή και το σκορ γίνεται 6-12. Περίπου 10 μέτρα. Μια πολύ έξυπνη πάσα από τον Αρτέμι Πιταρά, αλλά δυστυχώς σε 3 μέτρα περίπου από την try zone, στο δεύτερο tackling, αλλά μια έξυπνη κίνηση από τον Άγγελο, κόβει την επίθεση. Δεύτερο τάκλιν. Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για την Λοκομοτίβ να σκοράρει και για την ΑΕΚ να αμυνθεί και να πάρει την μπάλα στην κατοχή της. Πετυχημένη μετατροπή. Το σκορ γίνεται 6-18. Παίχτηκε σωστά το σκραμ και από τις δύο ομάδες. Τάκλιν. Μετά ο χούκερ της ΑΕΚ, Χρήστος Λουκάκης, επανέφερε το παιχνίδι. Σαν τελευταία προσπάθεια η μπάλα έγινε η εκτέλεση με τα πόδια και δόθηκε. Έχει δοθεί παράβαση λοιπόν, γιατί έφυγε η μπάλα από τα χέρια του παίχτη της ΑΕΚ. Δίνεται νοκόν και θα γίνει σκραμ με την μπάλα στα χέρια των παιχτών της Λοκομοτίβ. Ένα πολύ δυνατό τάκλιν σταματάει την επίθεση της Λοκομοτίβ. Πολύ ωραίο play από την ΑΕΚ που άνοιξε την άμυνα της Λοκομοτίβ σαν βεντάλια. Και ο αρχηγός της ομάδας πετυχημένο λοιπόν το conversion, η μετατροπή από τον Τζόρνταν και το σκορ γίνεται 12-18.
Και με τρομερή διέστηση του Βελισάρη, η ΑΕΚ φτάνει στο 16-18. Και ο Ιορδάνης Τριανταφύλου κάνει το 18-18, όπου είναι και το σκόρ ημιχρόνου. Τρίτο τάκλιν λοιπόν, η μπάλα στη Λοκομοτίβ. Και ο Λουκάκης με μια φοβερή κίνηση. Πετυχημένο λοιπόν το convection. Μισό λεπτάκι για το ένας επόπτη. Τρομερή επίθεση για την ΑΕΚ, όπου έφτασαν οι παίκτες της με δύο πάσες. Και με αυτόν τον τρόπο που μόλις είδαμε, η ΑΕΚ σκοράρει ακόμα ένα try και περνάει μπροστά στο σκορ. Ο Τριανταφύλου. Ένα πολύ καλό. Ένα ακόμα πετυχημένο τάκλιν. Απομακρύνει τη Λοκομοτίδα Δετράιν. Η μπάλα στον αρχηγό της ΣΑΕΚ, όπου παίρνει τρίτο τάκλιν. Από εδώ... για τις διαιτητικές αποφάσεις. Μια εκπληκτική πάσα όμως φέρνει την ΑΕΚ 10 μέτρα μπροστά. Είναι τελευταία την μπάλα η ΑΕΚ. Δίνεται χτύπημα εκτός φάσης. Προσπαθεί ο Μάζ Λοκομοτίβ να κερδίσει όσα πιο πολλά μέτρα μπορεί σε αυτή την επίθεση, αλλά οι παίκτες ΑΕΚ δεν την αφήνουν. Μια ακόμα λάθος πάσα με την ΑΕΚ να κλέβει την μπάλα και να φεύγει σε αντεπίθεση. Τρία συνεχόμενα τάκλων του αρχηγού της ΑΕΚ, Καλδέρ Δημήτρη, έφερε το λάθος από τους παίκτες Λοκομοτίβ. Με την ΑΕΚ... η μπάλα έχει μπει σε try zone, έχει γίνει τάκλιν και περιμένουμε να μας δείξει ο διαιτητής αν το τάκλιν είναι έξω ή μέσα από try zone. Και ένα πετυχημένο τάκλιν κοντά στη γραμμή του πλαγίου, όπου οδηγεί τον παίκτη. Και ναι, η ΑΕΚ πέτυχε το σκοπό της. Τρίτη διαδοχική επίθεση από το κέντρο της άμυνας. Ένα ακόμα. Πετυχημένο λοιπόν το conversion από τον Τριανταφύλου και το σκορ γίνεται 30. Λοκομοτίβ για να μπορέσει να μειώσει το σκορ. Έχει δοθεί. Όπου θα πετύχει το try λοιπόν. Το kick από την ΑΕΚ και μια πολύ δυνατή διεκδίκηση. Αυτόν 30. Και η ΑΕΚ λοιπόν πανηγυρικά πετυχαίνει ακόμα ένα try και καθαρίζει την νίκη offside. Και μια τελευταία προσπάθεια λοιπόν για ακόμα ένα σκοράρισμα. Μια κακή πάσα που έφτασε όμως σε συμπαίχτη. Έχει δοθεί χέλα από τον διαιτητή, παράβαση και μπάλα στη Λοκομοτίβ. Όπου για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα συμμετείχε και την ΑΕΚ να παίρνει μια τεράστια νίκη. Η Λοκομοτίβ έφτασε σε ακόμα ένα τράι. Και κάνει το σκορ 38-30.
Πετυχημένη μετατροπή. Το σκορ 38-32. Στο τελευταίο παιχνίδι του Βαλκανικού Κυπέλλου, η ΑΕΚ πετυχαίνει την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.